Ναι, ανερυθρίαστα το τονίζουν. Ο Τζον Γουίλιαμ Τζέι Ρέιμον είναι στρατηγός της διαστημικής δύναμης, τον είδατε ήδη, και της πολεμικής διαστημικής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και πρώτος επικεφαλής των επιχειρήσεων. Υπηρέτησε στους πολέμους Ιράκ-Αφγανιστάν. Αυτός ο 60 διοικητή των διαστημικών δυνάμεων Ηνωμένων Πολιτειών, στη Βιρτζίνια, ο Τζον Γουίλιαμ, Τζέι τον φωνάζουν Ρέιμον, τόνισε και παραδέχτηκε ότι βοηθούν τους Ουκρανούς κατά τη διάρκεια των μαχών. Έγινε γνωστό εκτός από τη χρήση στρατιωτικών διαστημικών δορυφόρων ότι χρησιμοποιούνται ενεργά και διαστημόπλια διπλής χρήσης. Τα ακούσατε. Μιλάμε συγκεκριμένα για τα διαστημόπλια SpaceX. Όλα αυτά τα πληροφορούμε από τα βία πρόνιους. Βλέπετε εδώ την ένοχη εταιρεία σύμφωνα με τον Πούτιν, η οποία είχε δώσει όλα τα στοιχεία τις πρώτες πρώτες μέρες του πολέμου. Αλλά το τελευταίο, το SpaceX που ανέφερα, σύμφωνα με τον Τζον Ρέιμοντ, αποδείχθηκε απαραίτητο και δραστηριοποιείται στο έδαφος Ουκρανίας σχεδόν συνεχώς. Θα διαβάσω επακριβέστατα το μάχιο τμήμα που δόθηκε στη δημοσιοτήτα από το περιοδικό πολεμικής αεροπορίας. Ο αρχηγό διαστημικών επιχειρήσεων στο Ζηγό Τζον Βίλιαμ Ρέιμοντ μοιράστηκε μερικέ από τι πρώτε παρατηρήσει του σχετικά με το ρόλο διαστημικών δραστηριοτήτων στι μάχες στην Ουκρανία. Πρώτη παρατηρήσή του ότι το διάστημα αυτό είναι κρίσιμο για τον σύγχρονο πόλεμο είτε όσον αφορά τη στόχευση ακριβία με όπλα καθοδηγούμενα από GPS, είτε τη δορυφορική επιτήρηση και τι πληροφορίε που έχουν διαμορφώσει το χώρο μάχη στην Ουκρανία, που σύμφωνα με ορισμένου ειδικού είναι ένα από του πιο διαφανεί στην ιστορία. Τονίζει που ακριβώς η πρώτη μου παρατήρηση που θα έκανα είναι ότι αυτού του είδου τεχνολογία είναι σημαντική. Και το είδατε στην Ουκρανία. Οι εμπορικοί δορυφόροι έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην παροχή ευκαιριών που ήταν χρήσιμες για την Ουκρανία επίσης. Οι δορυφόροι Στάνλινγκ που πετούν 130 μίλια πάνω από την εμπόλεμη ζώνη μεταδίδουν πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας. Αναφέρονται όπως είπα στον περιοδικό πολεμικής αεροπορίας. Και μετά μας ο ηλεκτρονικός πόλεμος από κατεύθυνση Ρωσίας, γιατί τέτοια βοήθεια στο Κίεβο αναγκάζει τη Ρωσία να λάβει αντίμετρα. Αντίμετρα καταστολής και είχα πλήστα ρεπορτάζ επ' Τώρα Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ακόμη δεν έχει επίσημα απαντήσει συγκεκριμένα γι' αυτό. Μια δορυφορική φωτό, εδώ είναι Ουκρανία, δεικνύει την Μαριούπολη, το έχω αναφέρει σε προηγούμενο ροπορτάζ... Και αυτή, αν δεν απατώμε, είναι Καμπούλ. Για να δείτε ότι έχουν ιερό και όσιο. Αυτό θέλω να το παρατηρήσετε εσείς από απόσταση. Πολλές φορές είστε αρτιότεροι των ερευνών των δημοσιογράφων. Για κρυμμένες ειδήσει έγκαιρη, έγκυρη ενημέρωση εγγραφείτε, κοινοποιήστε να το γνωρίσουν όλοι, χτυπήστε καμπανάκι να λαμβάνετε πρώτη ειδήσει που δεν θα ακούσετε αλλού πουθενά. Η αλήθεια σε δύο κανάλια. Πάση θυσία η αλήθεια εδώ.